Φωτιά ξέσπασε στις 6 τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Ηράκλειο, με τους άνδρες της πυροσβεστικής να σπέδουν άμεσα για την κατάσβεσή της. Γύρω στις 6 ειδοποιήθηκαμε από γείτονα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για ύπαρξη φλόγας σε παλιά έκθεση επίπλων, η οποία αυτή τη στιγμή ήταν κλειστή και δεν λειτουργούσε. Έγινε μετάβαση 7 οχημάτων από την υπηρεσία μας με 20 άντρες. Έχουμε ξανααντιμετωπίσει πυρκαγιά στο συγκεκριμένο χώρο και λόγω του ότι βρισκόμαστε μέσα στον αστικό ιστό, έγινε άμεση κινητοποίηση. Η πρόσβαση των πυροσβεστών έγινε από την ταράτσα, εκεί όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μεγάλος όγκος έφλεκτων αντικειμένων έγιναν στάκτη, καθώς το κτίριο λειτουργούσε παλαιότερα ως έκθεση επίπλων. Η πρόσβαση ήταν λίγο δύσκολη. Κάναμε προσβολή από την ταράτσα και από τον πρώτο όροφο, λόγω του δεδαλώδους του κτιρίου που ήταν περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Προσεγγίσαμε την αιστεία της πυρκαγιάς γρήγορα. Και με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών και εγκαταστάσεων περιορίσαμε τη φωτιά στο χώρο, η οποία και κατασβέστη και δεν υπήρξε κίνδυνος για επέκταση και για διπλανά κτίρια να υπάρξουν ζημιές. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε κακόβουλη ενέργεια. Δεν υπάρχει παραβίαση. Όποιος άνθρωπος μπαίνει και εκτελεί κάποια εργασία, που υπάρχει κάποια ένδειξη, μπαίνει νόμιμα, εν πάση περιπτώσει. Από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε, χωρίς να είναι ασφαλής, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε κακόβουλη ενέργεια. Περαιτέρω διαδικασία διεξάγεται από το ανακριτικό γραφείο μας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, με άνδρες της υπηρεσίας να παραμένουν στο σημείο έως αργά το μεσημέρι.